Και πάλι στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου. 9 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές, Κατερίνα, ζητούν ελεύθερα κοτόπουλα. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία που ξεκίνησε εδώ και ένα μήνα και ζητά από τους Ευρωβουλευτές να στηρίξουν την υποχρεωτική σήμανση των κοτοπούλων ελευθέρας βοσκής. Ακριβώς. Και γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν προκειμένου να προστατεύσουν και τους καταναλωτές αλλά και τα δικαιώματα των κλερικών. Ζητούν λοιπόν υποχρεωτική σήμανση όπου θα αναφέρονται οι συνθήκες εκτροφής τους, αν και εφόσον δηλαδή έχουν ενηλικιωθεί σε κλωβοστοιχίες, είναι ελεύθερης βοσκής. Οι ακτιβιστές θα επισκεφτούν συνολικά 21 ευρωπαϊκές χώρες πριν καταλήξουν στις Βρυξέλλες, όπου και θα παραδώσουν υπόμνημα και υπογραφές. Σήμερα ήταν στην Ελλάδα. Η περιοδία διαρκεί ακριβώς 39 μέρες, όσο δηλαδή ζουν τα κοτόπουλα στα κλουβιά και θέλει να αναδείξει τα ωφέλη μιας ήπιας και φιλικής προς το περιβάλλον ανοιχτής πτηνοτροφίας. Με φόντο την Ακρόπολη, τα κοτόπουλα ζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ελεύθερη βοσκή. Και καθώς δεν μπορούν να μιλήσουν, οι Thompson Friends, κόρη πτηνοτρόφου ίδια, μαζί με την Τζοάννα που είναι φοιτήτρια ζωοτεχνίας και τη Σαμ που είναι καλλιτέχνης, αναλαμβάνουν να γίνουν η φωνή τους. Φορώντας το λικοτόπουλο με το όνομα Ρόζα, γυρίζουν την Ευρώπη, ζητώντας να τοποθετηθεί υποχρεωτική σήμανση στα κοτόπουλα που πολλούνται, όπου θα αναγράφεται αν είναι εντατικής εκτροφής ή ελεύθερης βοσκής. Στην περιοδία που ξεκίνησε αρχές Αυγούστου, επισκέφθηκαν ήδη Βιέννη, Πράγα, Σουηδία, Λονδίνο, Μπρατισλάβα, Άμστερνταμ. Η Ελλάδα είναι η 16η χώρα. Η καμπάνια ονομάζεται 39 μέρες για τη Ρόζα, όσο ακριβώς ζει ένα κοτόπουλο που μεγαλώνει στριμωγμένο σε ένα κλουβί, χωρίς ποτέ να πατήσει σε χώμα και χωρίς να αντικρίσει τον ήλιο. Στην Ευρώπη σήμερα το 90% των πουλερικών εκτρέφεται σε αυτές τις συνθήκες. Διαλέξαμε τον τίτλο 39 ημέρες για τη Ρόζα, γιατί τόσες ημέρες μόνο ζουν τα κοτόπουλα εντατικής εκτροφής που μεγαλώνουν μέσα σε κλουβιά χωρίς ποτέ να βγουν έξω. Αντίθετα, τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής τρέφονται με βιολογικές τροφές, διαβιούν σε ανοιχτό χώρο και ζουν από 56 έως 90 ημέρες, γεγονός που τα καθιστά τροφή καλύτερης ποιότητας, ενώ τα ίδια δεν υποφέρουν όσο τα κοτόπουλα της βιομηχανικής εκτροφής. Στόχος να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τους καταναλωτές, αναδεικνύοντας τα ωφέλη της ελεύθερης βοσκής για το περιβάλλον, την υγεία, την ποιότητα της διατροφής. Ζητάμε και να υπάρξει αυτή η σήμανση, έτσι ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι το κρέας από ελευθέρας βοσκής είναι και πολύ καλύτερο για την υγεία του, γιατί το κρέας προέρχεται από πιο υγιή ζώα. Το θέμα της ευζοίας των ζώων είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Το θέμα του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται τροφές οι οποίες είναι μεταλλαγμένες, καταστρέφουν τεράστιες εκτάσεις σε άλλα μέρη του πλανήτη κλπ. Υποχρεωτική σήμανση ισχύει στη φάση αυτή μόνο για τα αυγά και όχι για τα πουλερικά στην Ευρώπη. Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε αυγά κλωβοστοιχίας, αχυρώνα, ελεύθερης βοσκής και βιολογικά, ανάλογα με την τιμή που μπορεί να πληρώσει και την ποιότητα που επιθυμεί, αρκεί να μελετήσει προσεκτικά την ετικέτα. Από τις τέσσερις κατηγορίες, τα κόστη αλλάζουν. Από την κλωβοστοιχία στον αχυρώνα, από τον αχυρώνα στο ελευθέρας βοσκής και από το ελευθέρας βοσκής στο βιολογικό. Το βιολογικό είναι το πιο ακριβό. Οι προϋποθέσεις για την εκτροφή αυτή των βιολογικών είναι πιο πανηρής αθώς, γι' αυτό και το κόστος είναι μεγαλύτερο. Οι σημάνσεις των προϊόντων βέβαια στα ράφια μας είναι σωστές, είναι απόλυτα σωστές. Τα βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι το καθένα. Στην Ελλάδα, ωστόσο, πρόβλημα παραμένουν οι παράνομες ελληνοποιήσεις αυγών που εκτιμάται ότι μπορούν να καταλαμβάνουν το 20-30% της αγοράς. Ένα πρόβλημα που αναμένεται σύντομα να επιληθεί με την εφαρμογή συστήματος εισρώων νεκρών και στις πνοτροφικές μονάδες.